Θα καταθέσω τις νομοτεχνικές βελτιώσεις σε σχέση με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Απλώς, νομίζω για λόγους δοντολογίας, είναι σκόπιμο να εξηγήσω δύο λίγων συναδέλφους το περιεχόμενο των νομοτεχνικών βελτιώσεων. Κατατίθεται λοιπόν νομοτεχνική βελτίωση για το γάλα. Ορίζεται, στην πραγματικότητα αυτό είναι η ουσία της νομοτεχνικής βελτιώσεως, ότι το πασεριωμένο γάλα έχει διάρκεια συντήρησης μέχρι 7 ημερών. Η συντήρηση καθορίζεται με ευθύνη τον παρασκευαστή και υπόκειται στους ελέγχους των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό είναι το στοιχείο, οι 7 ημέρες στην πραγματικότητα. Στη συνέχεια έχουμε άλλη νομοτεχνική βελτίωση, διατυπώνεται σαφέστερα ορισμός των λογοτεχνικών βιβλίων αναλυτικά, με ενδεικτική απαρίθμηση για ερμηνευτικούς λόγους, και διατηρείται η ευθεία παραπομπή στο νόμο 2121 του 1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τρίτον, σε σχέση με τις Κυριακές και την πιλωτική λειτουργία για 52 Κυριακές ολόκληρο το χρόνο, οι τουριστικές περιοχές για την απελευθέρωση των Κυριακών ορίζονται σε 3 και όχι σε τουλάχιστον 3. Καταργούμε επίσης... Είναι 3. 3. 3, όχι τουλάχιστον 3. Καταργούμε το ερωτηματολόγιο που θα έπρεπε να καταθέσει ο διακινητής τσιμέντου για να βεβαιώσει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για τιμή αποθήκευση σε κέντρο διανομής, και διατηρούμε την απλή υπεύθυνη δήλωση ότι πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή κάνουμε τα πράγματα απλούστερα σε σχέση με την αρχική διατύπωση. Κατόπιν καταργείται εντελώς η καταχώρηση απορρυπαντικών. Δεν θα έχουμε καν την ηλεκτρονική καταχώρηση. Πάλι προς την κατεύθυνση της περαιτέρω απλούστευσης είναι αυτή η νομοτεχνική βελτίωση. Επίσης, με μια άλλη νομοτεχνική βελτίωση, έρεται ο περιορισμός που είχαν οι εταιρείες να μην αυξάνουν την τιμή πώλησης των προϊόντων τους εφόσον ήθελαν να πραγματοποιήσουν προωθητικές ενέργειες μέσα σε 60 μέρες από την αύξηση. Ο περιορισμός αυτός θα καλυφθεί από τον επικείμενο κώδικα δεοντολογίας που θα ρυθμίζει όλα τα θέματα προστασίας του καταναλωτή κατά τη διάρκεια των εκτόσεων και των προσφορών. Ορίζεται επίσης ρητά ότι στις καθυστερήσεις σε σχέση με τις καθυστερήσεις πληρωμών, σε σχέση με την οδηγία που πέρσι περίπου τέτοιο καιρό είχαμε εγκρίνει εδώ πέρα, ότι τα προβλεπόμενα της οδηγίας όπως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική ένωμη τάξη εφαρμόζονται σε όλους τους πιστωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δηλαδή θα υπάρχει πληρέστερη προστασία. Θα μπορείς να καλύπτεσαι και έναντι πιστωτού πέραν των ελληνικών συνόρων. Διαγράφεται η περίπτωση που έθετε σαφή κριτήρια για την προσωρινή αποθήκευση στα Τελωνία, καθώς πρόσφατα υπεγράφει σχετική απόφαση, η οποία βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για να λάβει αριθμό φύλου εφημερίδας κυβερνήσεως. Επομένως, είναι μία ρύθμιση πια περιττή. Και θα γίνουν και κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις σε σχέση με την άρση εμποδίων στον τομέα του τουρισμού, τις οποίες θα ανακοινώσει, νομίζω, αμέσως μετά ο Υπουργός Οικονομικών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και η μεταβατική περίοδος για την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τιμών των ενοικιαζόμενων δωματίων από 1η-1η-2015, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και προκειμένου να αποφευθεί άνηση μεταχείριση και σύγχυση στην αγορά. Αυτές είναι οι νομοτεχνικές βελτιώσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να κατατεθούν και να διανεμηθούν. Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Στουρνάρας, έχει κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Έχω καταρχήν να πω ότι γίνεται αποδεκτή με γενικό αριθμό 1322 και ειδικό αριθμό 218 τροπολογία, όπως έχει κατατεθεί με την ακόλουθη νομοτεχνική βελτίωση. Στο άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, παραγράφου 1, οι λέξεις «από την ψήφιση του παρόντος» αντικαθίσταται από τις λέξεις «από 8 Απριλίου 2014». Και επίσης καταθέτω τρεις νομοθετικές νομοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργού Παιδείας
και θρησκευμάτων. Κύριε Υπουργέ, δεν τις εξηγείτε ποιες τι είναι? Ναι, βεβαίως. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Τις νομοτεχνικές βελτιώσεις. Το σχέδιο νόμου μέτρα στήριξης και ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής κλπ. Επέρχονται κάθε νομοτεχνικές βελτιώσεις. Ένα. Στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ 12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, οι φράσεις των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών και του πανεπιστημιακού τομέα διαγράφονται και από τα τρία τροποποιούμενα με το παρόν άρθρα 1, 2 και 3 του νόμου 4663-1930 περί εξασκήσεως του επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου. Η δεύτερη, στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ 12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, η εντός παρενθέσεως φράση των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ενότητας εκπαίδευσης της ΜΕΔΑΠΗΣ διαγράφεται από το τροποποιούμενο με το παρόν άρθρο 4 του νόμου 4663-1930 περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου. Τρίτον, στην αιτιολογική έκθεση παραγράφου Ζήτα του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, η φράση ΠΙΣ 38-2012 αντικαθίσταται επί το ορθότερο με τη φράση ΠΙΣ 6-2012.